Γεια σας. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε με το PixelR X να κάνουμε αλλαγή μεγέθους και μετατροπή μιας εικόνας. Πρώτα θα ανοίξω την εικόνα που έχω ήδη κατεβάσει στον υπολογιστή μου στις λήψεις. Είναι εδώ πέρα όπως βλέπετε και εσείς. Με το κουμπάκι εδώ άνοιγμα εικόνας αριστερά θα βρω την εικόνα στο φάκελο που την έχω κατεβάσει. Θα κάνω διπλό κλικ βλέπουμε ότι ανοίγει η εικόνα και να δούμε λίγο κάποιες πληροφορίες εδώ κάτω αριστερά βλέπουμε τις διαστάσεις της εικόνας είναι λίγο αρκετά μεγάλη άρα μπορούμε να μειώσουμε το μέγεθος αλλάζοντας τις διαστάσεις για το κάνουμε αυτό θα πάμε εδώ που λέει layout και template και υπάρχει επιλογή αλλαγή μεγέθους εικόνας. Την πατάμε λοιπόν εδώ και εμφανίζεται το παράθυρο που έχουμε το πλάτος και το ύψος. Έχουμε όμως περιορισμό των αναλογιών και αυτό είναι που θέλουμε συνήθως. Δηλαδή θα πατήσω εδώ το νέο μέγεθος 800 πίξελ και αυτόματα θα αλλάξει και το ύψος. Και αυτό είναι συνήθως που θέλουμε να είναι οι αναλογίες περιορισμένες μεταξύ τους. Θα πατήσω λοιπόν εφαρμογή. Έχουν αλλάξει οι διαστάσει της εικόνας για να ζουμάρω πάλι στην κανονική προβολή. Από εδώ δεξιά βλέπετε μπορώ να πάω στην κανονική στο 100%. Και θα πατήσω τώρα απλά αποθήκευση. Εδώ θα αλλάξω αν θέλω το όνομα του αρχείου. Ας το βάλω crop, γιατί το έκανα cropping και εδώ επιλέγω και τον τύπο του αρχείου αρχικά προσέξατε η εικόνα ήταν σε PNG που όμως είναι μια μορφή ακατάλληλη για φωτογραφίες με την έννοια προσθέτει πολύ παραπάνω megabytes σε μια φωτογραφία χωρίς λόγο για φωτογραφίες πάντα προτιμούμε τη μορφή JPG και εδώ βλέπουμε και το νέο μέγεθος, το τελικό μέγεθος της εικόνας γίνεται πολύ μεγαλύτερο όπως βλέπετε και εδώ αν θέλω καθορίζω την ποιότητα για τον τύπο JPG. Συνήθω το 90% σημαίνει έχω μια πολύ καλή ισορροπία μεταξύ ποιότητα και συμπίεση. Αν θέλετε παραπάνω συμπίεση, θα βάλετε χαμηλότερη ποιότητα και το ανάποδο. Αλλά συνήθω 80-90% είναι το ιδανικό. Ή επιλέγουμε και από εδώ χαμηλή ποιότητα μεσαία, το βάζω στο υψηλό και πατάω λήψη και θα αρχίσει να Κατεβαίνει η εικόνα, θα προβάλλονται εδώ και κάποιες διαφημίσεις. Για να δούμε λοιπόν τώρα, βλέπουμε τη νέα εικόνα εδώ, πόσο κατά πολύ μειώθηκε το μέγεθος από 3,4 MB σε 90 KB. Και αυτό οφείλεται κυρίως όχι τόσο πολύ στο ότι αλλάξαμε το μέγεθος, αλλά αλλάξαμε τη μορφή της εικόνας από PNG που είναι ακατάλληλη για φωτογραφίες σε μορφή JPG.